σελίδα 921, από το ΙΕ κεφάλαιο του Καταλουκάνου Ευαγγελίου και το 11 εδάφιο. Σελίδα 921, ΙΕ κεφάλαιο και 11 εδάφιο. Είπε δε ο Ιησούς, άνθρωπος της είχε δύο υιούς. Και είπε ο νεότερος αυτόν προς τον πατέρα, «Πάτερ, δώσ' μη το ανήκον μέρος της περιουσίας». Και διαμήρασεν εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Και με το λίγας ημέρας συνάξας πάντα ο νεότερος υιός, απεδίμησεν εις χώραν μακράν και εκεί διεσκόρπισε την περιουσία αυτού ζώνα σώτος. Αφού δε δαπάνησε πάντα, έγινε πείνα μεγάλη εν τη χώρα εκείνη και αυτός ήρχισε να στερείται. Τότε υπήρχε και προσεκολήθη σε ένα των πολιτών της χώρας εκείνης, ως της έπεμψε αυτόν εις τους αγρούς αυτού, δια να βόσκει χείρους και επεθύμει να γεμίσει την κοιλία αυτού από τον ξυλοκεράτων, τα οποία έτρωγον οι χείροι και ουδής έδιδε εις αυτόν. Ελθόν δε εις αυτόν, είπε, «Πώς η μισθωτή του πατρός μου περισσεύουσιν άρτον και εγώ χάνομαι υπό της πείνης?» Σηκωθείς, θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου και θέλω υπή προς αυτόν, «Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ υιός σου, κάμε με ως ένα των μισθωτών σου». Και σηκωθείς, ήλθε προς τον πατέρα αυτού, ενώ δε απήχεν έτη μακράν, είδεν αυτόν ο πατήρ αυτού και εσπλαχνίστη. Και δραμών επέπεσεν επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησεν αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο υιός, «Πάτερ, ήμαρτον εις τον ουρανό και ενώπιόν σου και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ υιός σου». Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού, «Φέρετε εδώ την στολήν την πρώτην και ενδύσατε αυτόν και δότε δακτυλίδιον εις την χείρα αυτού και υποδήματα εις τους πόδας». Και φέροντες τον μόσχον των συτευτών, σφάξατε και φαγόντες σας εφρανθόμεν. Διότι ούτως ο υιός μου νεκρός ήτο και ανέζησε, απολωλός ήτο και ευρέθη. Και άρχισαν να εφραίνονται. Ήτο δε ο πρεσβύτερος αυτού υιός εν το αγρό. Και καθώς ερχόμενος επλησίασεν εις την οικίαν, ήκουσε συμφωνίαν και χορούς. Και προσκαλέσας ένα των δούλων, η ρώτα τι είναι ταύτα. Ο δε είπε προς αυτόν ότι ο αδελφός σου ήλθε. Και έσφαξε ο πατήρ σου τον μόσχον των συτευτών, διότι απείλευσε αυτόν γένοντα και οργίστη και δεν ήθελε να εισέλθει. Εξήλθε λοιπόν ο πατήρ αυτού και παρεκάλει αυτόν. Ο δε αποκριθής είπε προς τον πατέρα, «Ιδού, τόσα έτσι σε δουλεύω και ποτέ εντολή σου δεν παρεύειν και εις εμέ ουδέ ρήφιον έδωκας ποτέ δια να εφαρανθώ μετά των φίλων μου. Ότε δε ο υιός σου ούτως, ο καταφαγόν σου, των βίων με τα πορνών ήλθεν, έσφαξας δι' αυτών των μόσχων των συτευτών. Ο δε είπε προς αυτόν, τέκνον σοι πάντα με τεμούησε, και πάντα τα εμάσα είναι. Έπρεπε δε να εμφραθώμεν και να χαρώμεν, διότι ο αδελφός σου ούτως νεκρός ήτο και ανέζησε, απολωλός ήτο και ευρέθη». Έλεγε δε και προς μαθητάς αυτού, «Ή το άνθρωπος της πλούσιος, ως της είχε οικονόμων, και ούτως κατηγορήθη προς αυτόν, ως διασκορπίζον τα υπάρχοντα αυτού». Και κράξας αυτόν, είπε προς αυτόν, «Τι είναι τούτο το οποίο ακούω περί σου? Δώσ' το λογαριασμό της οικονομίας, διότι δε θέλεις δυνηθεί πλέον να είσαι οικονόμος». Είπε δε καθέ αυτόν ο οικονόμος, «Τι να κάνω, επειδή ο Κύριος μου αφαιρεί από μου την οικονομία. Να σκάπτω δε δύναμαι, να ζητώ ετρέπομαι. Ενόησα τι πρέπει να κάνω δια να με δεχθώ εις τους οίκους αυτών όταν αποβληθώ της οικονομίας». Και προσκαλέσας ένα έκαστον των χρεοφυλετών του Κυρίου αυτού, είπε προς αυτόν, «Πόσον χρεωστείς τον Κύριό μου?» Ο δε είπε, «100 μέτρα ελαίου». Και είπε προς αυτόν, «Λάβε το εγγραφό σου και καθίσας ταχύως γράψον πεντήκοντα». Έπειτα είπε προς άλλον, «Σι δε πόσον χρεωστείς?» Ο δε είπε, «100 μόδια σίτου». Και λέγει προς αυτόν, «Λάβε το εγγραφό σου και γράψον 80. Και επίνεσε ο Κύριος των άδικων οικονόμων ότι φρονίμως έπραξε, διότι η του αιώνος τούτου είναι φρονιμότερη στην εαυτόν γενεάν παρά τους υιούς του φωτός. Και εγώ σας λέγω, κάμετε εις αυτούς φίλους εκ του μαμονά της αδικίας, δια να σας δεχθώσει εις τας αιωνίους σκηνάς όταν εκλείψετε. Αμήν».
«Μην ονομαστείτε διδάσκαλοι», είπε ο Χριστός, «γιατί ένας είναι ο διδασκαλός σας, ο Χριστός. Μην ονομαστείτε καθηγητές, γιατί είναι ένας ο καθηγητής σας, ο Χριστός. Και μην ονομάστε κανέναν πατέρα σας, γιατί ένας είναι ο πατέρας σας, ο ουράνιος». Και αυτές είναι μεγάλες αλήθειες που τις έχουμε ακούσει πολλές φορές. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι αν τις χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, αν θέλουμε διδασκαλία από τον Χριστό μόνο. Μάλιστα ο Λόγος του Θεού λέει, μη γίνεστε εσείς πολλοί διδάσκαλοι, γιατί σε μεγαλύτερα κατάκριση θα βρεθείτε. Μη διδάσκετε. Αλλά και μη σας διδάσκουν. Ένας είναι ο διδασκαλός σας, ο Χριστός. Μη λέτε τι θα κάνω, πού θα πάω. Μη ψάχνετε, μη ρωτάτε. Ένας είναι ο οδηγός σας, ο καθηγητής σας, ο καθοδηγητής σας, ο Χριστός. Και μην περιμένετε πατρική αγάπη από κανέναν. Από κανέναν. Ένας είναι ο πατέρας σας, ουράνιος. Είναι δηλαδή τρία πράγματα, αδερφοί, που μπορούν να χαρακτηρίσουν τη ζωή ενός αληθινού χριστιανού. Να σε καταρτίζει ο Χριστός, η σκεύος ελέους. Να σε οδηγεί ο Χριστός. Για να σε οδηγεί ο Χριστός πρέπει να είναι ο ποιμένας, ο καλός, σε βοσκές χλωερές και σε ύδατα αναπαύσεως. Διδάσκαλος, ποιμένας. Και αν θέλεις να βρεις την αληθινή αγάπη, την απόλυτη αγάπη, μόνο ο Πατέρας ο ουράνιος. Κανένας δεν μπορεί να σε αγαπήσει με αυτόν τον τρόπο που ο Πατέρας αγαπάει. Αλλά και κανένας δεν μπορεί να γεμίσει την καρδιά σου με αγάπη παρά μόνο ο Πατέρας σου δια Πνεύματος Αγίου. Άρα λοιπόν, καθοριστική γνώση, δάσκαλός σου ο Χριστός, ποιμένα σου που θα σε οδηγεί σε βοσκές χλωρές και σε ύδατα αναπαύσεως ο Χριστός, Πατέρας σου ο ουράνιος. Εάν θέλεις να ξέρεις και να ζεις την αλήθεια, πλησίασε τον Χριστό και μην αγωνίζεσαι και μεριμνάς περί πολλών όπως η Μάρθα, αλλά μάθε ότι ενός έχεις ανάγκη, την αγαθή μερίδα που είναι τα λόγια, η διδαχή του Χριστού. Αυτός θα σε καταρτήσει. Εις άνδρα τέλειο, εις μέτρων ηλικίας πληρώματος Ιησού Χριστού. Και αν θέλεις κάποιον να σε ποιμένει, να σε οδηγεί, είναι μόνο ο Χριστός, ο καλός ο ποιμένας. Και αν θέλεις να απολαμβάνεις αληθινή αγάπη, γιατί η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών, αν θέλεις όλα τα λάθη σου και οι αμαρτίες σου να καλύπτονται, πήγαινε μες στο ταμείο σου εν το ονόματι του Χριστού, γιατί εκεί μόνο εν το κρυπτό αποκαλύπτεται ο Πατέρας σου, ο επουράνιος. Πες του και ό,τι του πεις τα κρυφά θα σου ανταποδώσει τα φανερά. Αδελφοί, είμαστε μακάριοι που σήμερα είμαστε εδώ. Είμαστε μακάριοι γιατί ανήκουμε στην Εκκλησία του Θεού, που είναι το σώμα του Χριστού, που κεφαλή είναι ο Χριστός, που δύναμης είναι ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας, και καλυπτόμεθα από τη Θεία Αγάπη του Πατέρα Θεού. Και αν το καταλάβουμε καλά τι σημαίνει αυτό, ο Κύριος μας είπε μία, αυτή που θα αναφερθούμε πολλές, είπε παραβολή, που είναι όλο το Ευαγγέλιο του Χριστού, και μία ιστορία που είναι όλη η ζωή του χριστιανού. Όλο το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι γραμμένο στην παραβολή
Το άσο του Υιού, λένε οι άνθρωποι, εγώ λέω της αγάπης του Θεού Πατρός. Και όλη η ζωή του χριστιανού είναι στην ιστορία του κακού οικονόμου. Εάν αυτά τα δύο, την παραβολή και την ιστορία, ζητήσουμε από το Θεό να τη βάλει βαθιά στην καρδιά μας, να την κατανοήσουμε, τότε θα έχουμε διδαχθεί πλήρως τα ελέη του Θεού, τα πιστά, αλλά και η ζωή μας θα είναι σε προκοπή, αν τα μελετήσουμε για να τα πράττουμε. Ήταν κάποιος άνθρωπος, ο Πατέρας Θεός, που είχε δύο γιους, αγαπημένους και τους δύο, το μεγάλο και το μικρό. Τους αγαπούσε πολύ. Ήταν οι κληρονόμοι του. Κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι δε Ιησού Χριστού, η ζωή είναι αιώνια. Όλο το σπίτι του πατέρα ήταν δικό τους. Όλα τα αγαθά ήταν δικά τους. Όλοι οι υπηρέτες δουλεύανε για αυτούς. Τα πάντα, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι για σας. Όλο το σπίτι του πατέρα είναι για σας. Όλη η βασιλεία των ουρανών είναι για σένα. Όλη η δόξα του Θεού είναι για σένα. Όλο το έργο του Θεού Πατρός είναι για σένα. Όλο το έργο του Ιησού Χριστού, γιατί λέγει ο Πατέρας μου εργάζεται και εγώ εργάζομαι. Για σένα εργάζεται. Αλλά για να απολαύσουμε το έργο του Θεού πρέπει να το κατανοήσουμε, να το καταλάβουμε, για να το ζήσουμε. Ήταν ένας πατέρας που είχε δύο γιους που τους αγαπούσε πολύ. Το μεγάλο και το μικρό. Μεγάλο σπίτι, πολλά χωράφια, πολλούς υπηρέτες, αλλά δύο γιους. Και ξαφνικά ο ένας γιος σκέφτηκε το έξω από το σπίτι του πατέρα. Τι γίνεται μακράν. Και είπε στον πατέρα, δώσε μου το ανήκον μέρος της περιουσίας, γιατί θα φύγω εγώ. Δεν του το είπε, αλλά ο πατέρας το κατάλαβε. Του έδωσε και έφυγε. Πήγε σε πόλη μακρά, σε χώρα μακρά. Και εκεί έγινε, αφού έζησε ασώτος, έγινε πείνα μεγάλη. Και όταν έρχεται η πείνα, εκείνο που έχει σημασία είναι, γιατί θα έρθει η πείνα, πού θα σε βρει ο Θεός. Αυτό είναι όλο το μυστικό. Θα σε βρει στο σπίτι του πατέρα, δεν θα στερηθείς ουδενός. Θα σε βρει λίγο πιο έξω ή πολύ πιο έξω, θα στερηθείς τα πάντα. Πείνα θα έλθει. Όμως οι πεινώντες τη δικαιοσύνη και οι διψώντες τη δικαιοσύνη του Θεού δεν θα ελαττωθούν ουδενός αγαθού. Και τώρα είναι το κρίσιμο σημείο της πίστης και της αποδοχής που θα σε οδηγήσει τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά σε έργο πίστεως ή σε έργο απιστίας. Αυτό είναι όλο το μυστικό τώρα. Εάν πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Χριστού και περπατήσουμε ακριβώς στο θέλημα του Θεού, μη ως άσοφοι αλλά ως σοφοί, γνωρίζοντες ότι οι μέρες είναι πονηρές και οι καιροί κακοί, τότε το βέβαιο είναι ότι όταν θα έρθει πείνα θα με βρει μέσα στο σπίτι του πατέρα. Γιατί αλίμονό μου αν όταν έρθει πείνα με βρει έξω από το σπίτι του πατέρα. Και το μέσα ή το έξω δεν εξαρτάται από τον πατέρα, από σένα εξαρτάται, από μένα. Από το αν έχω εκλέξει την αγαθή μερίδα. Γιατί τι λέει ο Λόγος του Θεού. Προσέχετε από μεριμνών βιωτικών. Δεν είναι ότι θα αποστατήσω για να ζω ασώτος. Είναι
γιατί δεν φύλαξα την καρδιά μου και γεννήθηκε ρίζα πικρίας και αυξάνει και είμαι απ' έξω από το σπίτι του πατέρα. Είναι γιατί μέσα στο σπίτι του πατέρα απολαμβάνω τα πάντα και νομίζω ότι δικά μου είναι τα πάντα, αν και είναι, αλλά κατά χάριν επειδή είμαι γιος. Είναι γιατί έχασα την εξήτησή μου, το σημαντικότερο. Δεν ρωτάω, δεν πήγε να ρωτήσει τον πατέρα. Πατέρα, σκέφτομαι να πάω έξω, τι λες εσύ? Καμία τέτοια σκέψη. Σκέπτομαι να φύγω, εσύ τι λες? Τι δεν το λέγει ο πατέρας? Την αλήθεια. Ποιον ρώτησε? Την καρδιά του, άλλους. Τι του πάνε? Ψέματα. Και πήρα απόφαση στηριζόμενος και βασιζόμενος στα ψέματα. Δεν ήξερε βέβαια ο άνθρωπος αυτός ότι θα έρθει πείνα. Εμείς ξέρουμε όμως ότι θα έρθει πείνα του Λόγου του Θεού, της δικαιοσύνης του Θεού. Θα ψάχνουν και δεν θα βρίσκουν οι άνθρωποι που θα είναι έξω. Όσοι είναι μέσα δεν θα στερούνται ουδενός αγαθού. Και ο νεαρός, όχι επειδή είναι νεαρός, ίσως επειδή είναι νεαρός, πήρε απόφαση να μην εξητήσει το θέλημα του πατέρα του, που τον αγαπάει. Αδερφοί αγαπητοί, μην κάνουμε τίποτα χωρίς να ρωτάμε τον πατέρα μας που μας αγαπάει. Μην κάνουμε τίποτα χωρίς να ρωτάμε τον Χριστό που ξέρει την αλήθεια. Μην κάνουμε τίποτα χωρίς να ρωτάμε τον ποιμένα μας τον καλό. Θα πλανηθούμε. Θα μας βρει η πείνα εκεί που δεν πρέπει να είμαστε. Θα μας βρει η δυστυχία, η συμφορά, το κακό. Την περίοδο που θα είμαστε πέννητες, μόνοι μας, εγκαταλελειμμένοι γιατί θα έχουμε εγκαταλείψει. Να ζητήσουμε από το Θεό να μας χαρίσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωση του θελήματός του. Να το ζητάμε. Αφού είναι έτοιμος ο πατέρας που αποκαλύπτεται εν το κρυπτό, να μας ανταποδώσει εν το φανερό. Γιατί να μην πάμε εν το κρυπτό? Βέβαιοι όντες ότι εν το φανερό θα μας ευλογεί. Κανείς δεν θα ξέρει γιατί σε ευλογεί ο Θεός. Μόνο εσύ που πηγαίνεις εν το κρυπτό και τον δοξάζεις και τον ρωτάς. Κανείς δεν θα ξέρει γιατί ο Χριστός είναι μαζί σου, μόνο εσύ. Γιατί πηγαίνεις εν το κρυπτό και του λες, Κύριε, τι να κάνω, δίδαξέ με την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσω. Κανείς δεν θα ξέρει γιατί σε ευλογεί ο Θεός. Μόνο εσύ θα ξέρεις ότι πηγαίνεις στο ταμείο σου και λες, ποιμένα μου καλέ, ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, λέει Δαβίδ, δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Γίνε ποιμένας μου. Κάνε με πρόβατο της βοσκής σου. Κάνε με να είμαι όλο δίπλα στην κλίτσα σου, στο λόγο σου. Κάνε με να εκλέγω την αγαθή μερίδα. Να, αδερφοί, ο θησαυρός μας. Όποιος τον ανακαλύψει αυτόν, πρέπει να τα πουλήσει όλα τα άλλα. Γιατί θα τα έχει όλα εδώ μέσα. Το Ευαγγέλιο του Χριστού. Η αγαθή μερίδα. Και αναρωτιόμαστε γιατί αυτόν τον ευλογεί ο Θεός. Γιατί έχει Κύριον που τον διδάσκει. Έχει ποιμένα που τον ποιμένει. Έχει πατέρα που τον προστατεύει. Δεν είναι μόνος του. Είναι εκ των εξητούντων το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Είναι εκ των μετανοούντων που δεν αφήνει την καρδιά του να έχει ρίζα πικρίας ή κακία στο τέλος. Που δεν αφήνει το πνεύμα του να λαζονευθεί, να υπερηφανευθεί και να πει, μωρέ, τι μεγάλος που είμαι. Αλλά ξέρει ότι είναι λιγότερον του μηδενός. Δεν νομίζει ότι είναι τίποτα. Δεν αφήνει την καρδιά του να τον εξαπατά. Ξέρει ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορεί να κάνει τίποτα σωστό. Ο νεαρός δεν το ξέρε. Και βγήκε και απόλαυσε. Και να η πείνα η μεγάλη. Και τώρα
Μόνος του. Χωρίς τίποτα. Κύριε Θεέ μου. Φανταστείτε την απελπισία του. Στη χώρα αυτή που απολάμβανε, που διασκέδαζε, που έκανε αυτό που ήθελε, τώρα μόνος του, χωρίς τίποτα. Και τώρα πρέπει κάτι να κάνει. Και οδηγούμενος, όχι από το Θεό, στη γη την μακράν. Από την καρδιά του ή ακόμη και από το διάβολο πήγε και έγινε υπάλληλος ενός γουρουνά. Να φυλάει γουρούνια. Ξέρεις τι θα πει να έχεις καλοποιημένα γουρουνά. Θεός να φυλάει. Γουρουνάκι είσαι. Πόπο Χριστέ μου. Δεν ξέρω, σήμερα που το διάβαζα εγώ φοβήθηκα. Ο ποιημένας μου να είναι γουρουνάς. Κύριε Θεέ μου. Κύριε Ιησού Χριστέ μου, ελέησέ μας. Και τι έκανε ο γουρουνάς. Του έδινε ξυλοκέρατα να ταΐζει τα γουρούνια του και δεν τον άφηνε ούτε από αυτά να φάει. Ποιο ήταν το μέλλον του. Ποιο ήταν το μέλλον του. Θυμηθείτε τι είπαμε στην αρχή. Το μέλλον σου, των παιδιών σου και της οικογένειάς σου δεν εξαρτάται από τα πόσα έχεις, αλλά από το πόσο εκζητείς τον Κύριο, τη δικαιοσύνη του Θεού. Πόσο διψάς και πεινάς τη δικαιοσύνη του Θεού. Το μέλλον ποιο ήταν. Τέλειο, τέλος, θάνατος. Θάνατος. Αυτό είναι το μέλλον του. Απώλεια. Έλα όμως που ο Θεός τον αγαπάει. Κύριε μου. Τον αγαπάει πολύ. Και τι κάνει όταν ο Θεός αγαπάει κάποιον. Εργάζεται στην καρδιά του. Αυτό που κάνει σήμερα σε εμάς. Του θυμίζει. Του χτυπάει καμπανάκια. Του λέει, hey, τι κάνεις εσύ εδώ. Πού βρέθηκες εδώ, πώς βρέθηκες εδώ. Τι κάνεις εδώ στη γη την μακράν. Ποιος είναι ο ποιμένας σου. Ποια είναι δίπλα. Πού ζεις. Να είμαι σε γουρούνια. Τι κάνεις εδώ. Σας το έχει πει ποτέ ο Θεός. Δεν μου το έχει πει. Όταν βρίσκομαι κάποτε κάπου. Τι κάνεις εσύ εδώ μου λέει. Τι κάνεις εσύ εδώ. Τι θέλεις εσύ εδώ. Πιστεύω σε όλους. Μάλλον σε μένα το έχει πει πολλές φορές. Θα μου πεις έχω πάει. Αδερφοί όλοι κάνουμε λάθος. Αλλά το θέμα μας δεν είναι αν κάνουμε λάθος. Το θέμα μας είναι αν ακούμε τη φωνή του Θεού. Αν εξητούμε τη φωνή του Θεού. Θυμάμαι μια φορά με φωνάξανε συμμαθητέ μου και μου λένε θα έχουμε μια συγκέντρωση συμμαθητών. Θα έρθεις. Λέω εγώ ωραία. Βεβαίως θα έρθω. Θα σας μιλήσω. Είπα μέσα μου σε όλους για τον Χριστό. Εγώ είμαι που το είπα. Πήγαμε και όλη τη νύχτα γυρίζαμε από μπαρ σε μπαρ. Πώς το λένε, διάφορα μέρη. Και στο τέλος, κάτι στις 4 η ώρα το πρωί, είχα πιει και λίγο. Αφού πήγαν οι άλλοι, εγώ πήγα λίγο. Μου λέει ο Θεός, τι κάνεις εσύ εδώ. Και θυμήθηκα αυτό που είπε στον Ηλία ο Θεός. Ηλία, τι κάνεις εντάφτα. Δεν ξαναπήγα. Τον άλλο χρόνο θα έρθεις. Δεν θα έρθω. Έλα, δεν θυμάσαι τη ώρα που περάσαμε. Μωρέ, θυμάμαι, άνθρωποι, γι' αυτό δεν θα έρθω. Κύριε Θεέ μου, τι κάνεις εδώ. Και αυτό ότι κάνεις εδώ, μας αδερφοί, έχει αποτέλεσμα. Έχει αποτέλεσμα στα παιδιά του Θεού. Γιατί δεν του λέει μόνο τι κάνεις εδώ, του θυμίζει κιόλας. Τον έφερε στον εαυτό του. Μόνος του ήρθε. Όχι. Ο Θεός οδηγεί την καρδιά του βασιλιά όπου θέλει. Όπως ο Γεωργός το νερό το στρίβει δεξιά και αριστερά για να ποτίσει, έτσι και ο Θεός. Και σκέφτεται και λέει, τι κάνω εγώ εδώ. Στο σπίτι του πατέρα μου, οι δούλοι, οι υπηρέτες χορταίνουν άρτο. Εγώ εδώ πεθαίνω από την πείνα. Και αμέσως η πρόταση του Θεού. Σήκω και γύρνα πίσω.
πώς θα γυρίσω πίσω. Θα πάω να του πω, Κύριε, Πατέρα, έφτεξα σε σένα και στο Θεό. Δεν αξίζω να είμαι γιος. Κάνε με σαν ένα των μισθωτών σου. Έλα όμως που ο πατέρας τον περίμενε με ανοιχτές αγκάλες. Γιατί τον αγαπάει, γιατί είναι σπλαχνικός. Ο Χριστός τον δίδαξε μέσα στην καρδιά του και στο μυαλό του. Ο Χριστός τον οδήγησε να ανέβει πίσω και ο πατέρας τον περιμένει. Αυτό είναι το έργο του Θεού. Ο Χριστός θα σε διδάσκει, ο Χριστός θα σε οδηγεί και ο πατέρας θα σε περιμένει με ανοιχτές αγκαλιές. Δόξα στον Θεό. Μόλις τον βλέπει, τρέχει, τον αγκαλιάζει. Ξέρετε πως ήταν ολόφρωμος. Αδύνατος, άθλιος, πεινασμένος, διψασμένος. Ξυλοκέρατα έτρωγε, όταν μπορούσε και έτρωγε. Φωνάζει, λέει, πλύτε τον, καθαρίστε τον. Αυτός είναι ο Χριστός. Αυτός είναι ο Πατέρας Θεός, αδερφοί. Φορέστε του τη στολή την πρώτη και την καλύτερη. Γιατί πεθαμένος ήταν και αναστήθη, απολωλός ήταν και βρέθηκε. Δώστε του τα καλύτερα παπούτσια. Δώστε του το δαχτυλίδι, το χρυσό. Και έχω φυλαγμένο για αυτή την ημέρα που ήξερα ότι θα έρθει ένα μοσχάρι σιτευτό. Σφάξτε το, ήρθε η ώρα να το φάμε. Όλα έτοιμα, αδερφοί. Όταν επιστρέφουμε, τα πάντα είναι έτοιμα. Και η στολή πρώτη και το δαχτυλίδι είναι έτοιμο και τα παπούτσια και το μοσχάρι το συντευτό και η τράπεζα. Όλα είναι έτοιμα. Επιστρέψουμε. Κάθε μέρα, Κύριε, επιστρέφουμε σε σένα. Έλα όμως που είναι ο μεγαλύτερος γιος τώρα, ο οποίος έχει μία αυτοδικαίωση και μία υπερηφάνεια μέχρι εκεί πάνω. Α, τον παλιό πιτσιρικά. Γύριζε, έφαγε την περιουσία του πατέρα μου στην αμαρτία και μόλις φτάνει μαθαίνει ότι γίνεται χορός μεγάλος, χαρά μεγάλη. Ο πατέρας κάνει τη χαρά τη μεγάλη. Και λέει, δεν είναι καλά. Τι κάνει ο Θεός, τι κάνει ο πατέρας μου εκεί. Και θύμωσε, αγρίεψε και μάλωσε τον πατέρα του. Δεν ήθελε να μπει μέσα. Ξέρεις τι θα πει να μην θέλεις να μπεις μέσα στη χαρά του Κυρίου σου. Πω, πω. Να μην θέλεις να έρθεις σε εκκλησία. Ξέρεις τι θα πει. Δεν μπορώ να πάω εκκλησία, θα κάτσω σπίτι γιατί ο Θεός. Κάτσε, αδερφέ μου. Τι έγινες, πρεσβύτερος Υιός, θα έβαλες με τον πατέρα. Ναι, αγαπάει τον Υιό και εμένα δεν με αγαπάει. Ποιος σου είπε ότι δεν σε αγαπάει. Εγώ δουλεύω όλη την ημέρα. Ξέρεις τι έκανα. Έφαγα όλο το καύμα της ημέρας. Ποτέ εντολή του δεν παρεύει. Είμαι, ξέρεις τι είσαι, αυτοδικαιωμένος είσαι. Δεν είσαι τίποτα άλλο. Αυτοδικαιωμένος είσαι. Εγώ με ξέρεις καλά. Και τούτο έκανα και τ' άλλο έκανα. Όλες τις εντολές του τις έκανα. Καμία εντολή του δεν παρεύει. Και δεν έσφαξε για μένα ούτε ένα προβατάκι. Ξέρεις τι είσαι, αχάριστος. Ξέρεις τι είσαι, υπερήφανος. Ξέρεις τι είσαι, άθλιος και ουτιδανός. Ξέρεις τι είσαι, δεν είσαι παιδί του Θεού. Νόθος είσαι. Δεν μοιάζεις τον πατέρα σου καθόλου. Δεν έχεις πλάχνα, δεν έχεις αλήθεια. Ζήλια έχεις, φθόνο έχεις, κακία έχεις. Περηφάνεια έχεις, δυστυχία έχεις, συμφορά έχεις, πόνο έχεις. Κοίταξε να μετανοήσεις, να μετανοήσουμε αδελφοί σήμερα. Να μετανοήσουμε. Δεν ήθελε να πει. Δεν ήθελε να πει στη χαρά του Κυρίου του. Δεν ήθελε να πει στο γεύμα, στη χαρά της σωτηρίας, στη χαρά της ευλογίας του χαμένου παιδιού. Δεν ήθελε να πει. Δεν χαίρεται με τη χαρά του. Γκρινιάζει και ζηλεύει με τη χαρά του. Αγριεύει και κακιώνει με τη χαρά της ευλογίας που ο Θεός έκανε σε αυτόν. Των σπλάχνων της συγχωρητικότητος. Θυμάμαι μια φορά, ήταν δύο κορίτσια.
απάντρευτα σε ένα χωριό της Ελλάδος και κάνανε νηστεία και προσευχή να παντρευτούν. Και ο Κύριος από το πουθενά στέλνει δύο νέα παιδιά από την Αθήνα στο χωριό τους. Και γίνεται το καλό. Και λέει ο Κύριος στη μία, αυτό είναι το δώρο μου για σένα. Και στην άλλη λέει, χάρη σου έκανα, δεν το άξιζες. Καταλάβατε. Τώρα τι θέλεις. Εγώ και τη χάρη και το δώρο θέλω. Και τα δύο. Πότε το ένα, πότε τ' άλλο. Θέλω το Χριστό, αδερφοί. Θέλω το Χριστό στη ζωή μου. Αλλά εάν η καρδιά μου έχει κακία, Χριστός δεν έρχεται. Αν η καρδιά μου έχει περηφάνεια, ούτε χάρη ούτε δώρο θα έρθει στη ζωή μου. Αν όμως είμαι ποινών και διψών τη δικαιοσύνη του Θεού, τότε θα ανοίξει τους καταράκτες του ουρανού ο Θεός. «Σε παρακαλώ», έλεγε ο πατέρας στο μεγάλο, «έλα μέσα, έλα να δεις τον αδερφό σου, έλα να τον δεις». Γύρισε, τον ευλόγησα, τον αγαπάω και σένα σε αγαπάω και σένα θα σε ευλογήσω. Δεν μπορεί να το δεχτεί. Και δεν τον βλέπουμε να μπήκε ποτέ μέσα. Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να μας χαρίζει ο Θεός πνεύμα ταπεινού ανθρώπου, καρδιά συντετριμένου ανθρώπου, να τρέμουμε στο Λόγο Του, ώστε Αυτός να επιβλέπει στη ζωή μας με εύνοια. Αμήν. Όποιος